Η μικρογραφία μιας Ελλάδας που πληγώνει τα παιδιά της και τα κάνει να σκέφτονται σοβαρά τη μετανάστευση ακόμα και σε πολύ μακρινές χώρες όπως η Αυστραλία, αποτυπώθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο, όπου εκπρόσωποι από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Βιομηχανικών Σπουδών παρουσίασαν τις επιλογές σπουδών στην Αυστραλία και ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις οποιασδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εκπλήρωση των διαδικασιών για σπουδές στη μακρινή χώρα, που θα δίδουν την ελπίδα και την προοπτική για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Είμαι ήδη εκεί, φίλε. Είμαι ήδη εκεί. Βλέπεις καμιά Ελλάδα για δουλειά. Αναγκαστικά θα γίνουμε φοιτητές στα γεράματά μας. Άνεργος, δύο χρόνια, ψαχνόμαστε. Καλή σκέψη να έχουμε στην Αυστραλία. Οπουδήποτε και στη Βουλγαρία πάω. Και στη Βουλγαρία. Αφού εδώ πέρα δεν έχουμε να ταΐσω. Να, δύο παιδιά έχω δεν έχω να τα ταΐσω. Τι έκανα. Διευθυντές επιχειρήσεων, νοσηλευτές, μηχανικοί αυτοκινήτων, ξυλουργοί, οικοδόμοι είναι μερικές από τις ειδικότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας στη μακρινή Ήπειρο. Εδώ δεν έχει τίποτα. Τώρα τρία χρόνια 120 ένσημα. Μακάρι να πάμε και κάτω, βγάλουμε κανένα φράγκο. Δεν σκέφτομαι. Δηλαδή τα χρήματα είναι πάρα πολλά για να σπουδάσεις από ό,τι λένε. Εντάξει, τα παρουσιάζουν ωραία, αλλά είναι δύσκολα. Δύσκολα δηλαδή για να βρεθούν τα χρήματα. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε αναφορά στην διαδικασία των σπουδών και στην αναγνώρισή τους, που θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να έχουν ένα επίσημο έγγραφο που ίσως στη συνέχεια τους δώσει τη δυνατότητα για νόμιμη εργασία στην Αυστραλία. Υποθέτω ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να δουλέψουν κάνουν τα πάντα. Οτιδήποτε δουλειά βρούνε. Οπότε δεν είναι θέμα όνειρου. Και καλά, εγώ θέλω να γίνω αυτό ή αυτό. Ό,τι βρούμε. Έχουμε κάποιες φιλοδοξίες και κάποιες σκέψεις ο καθένας ατομικά, αλλά υποθέτω ότι δεν πηγαίνει εκεί. Πηγαίνει στο. Ό,τι βρει. Δεν είναι μια προοπτική για εξέλιξη. Δεν είναι καθαρά η μετανάστευση, είναι μια προοπτική για εξέλιξη. Και εδώ προσφέρουν ευκαιρίες, τρόπους, δράσεις και εξέλιξη προσωπικής σε σπουδές και κατ' επέκταση μπορεί να εργαστεί και οποιοδήποτε. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι επαγγελματικές προοπτικές για τους ενδιαφερομένους σε διάφορους κλάδους ή ακόμα και το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα σε πανεπιστημιακό επίπεδο στον τομέα της επιλογής τους.